synchronicity, the police, and every little breath. Ήμασταν στον αέρα σε ένα άλλο ταξίδι. Πρίγκιπες μιας νιώτης τόσο μακρινής. Πέρασανε τα χρόνια κι είναι σαν μια μέρα. Όσα κάναμε δεν τα σβήσε κανείς. Πέρασαν από πάνω μου κορμιά και φίλοι. Πατρίδα οι φίλες και τα φιλιά μας τρελής. Μα μέσα μου βαριά η σπίθα είχε ξεμείνει. Περίμενα πως θα ξαναφανείς. Και ξαφνικά, ξαφνικά είμαστε στον αέρα όπως παλιά. Όπως παλιά. Είμαστε στον αέρα. Όταν σκορπίσαμε γνώμησα πως θα ήταν για λίγο. Πως κάτι θα μας έφερνε και πάλι μαζί. Θυμώ και λυπητήρα από τον κόσμο πριν του ξεφύγω. Τη δική μου φυλακή. Γιατί στον έξω κόσμο την γυμνούσα λίγη. Μου θέλαν να με πείσουν ότι είμαι αλλού. Τα όνειρά μου λοιπόν τα ξέραν τέσσερις τυχή. Μέχρι που ξαναφάνηκες εσύ. Ξαφνικά, ξαφνικά είμαστε στον αέρα όπως παλιά. Τελευταία φορά που με βλέπεις. Το έχω ξανακούσει αυτό. Τι θες από μένα, Φίλιππε? Άμα τη βγάλω αυτή, καταλήπεις. Γιατί είσαι σίγουρος ότι θα τη βγάλεις? Όχι, αλλά έχω την υποψία ότι θα εγκαταλείψεις ούτως ή άλλως. Δεν εγκαταλείπω. Ποιος το κανόνι σε αυτό? Κανένας. Είναι η καραμπόλα από το διπλανό τραπέζι. Εγκαταλείπεις? Ναι. Κύριε, αποχωρούμε. Πληρώνεις το τραπέζι. Νίκο! Ναι. Θέλω να παραιτηθώ. Τι? Να παραιτηθείς? Γιατί? Αφορά κατά κάποιον τρόπο την κυρία Χατζιαργύρου. Κοιτάξτε, αν σας άφησε, εγώ δεν μπορώ να μεσολαβήσω. Η θέση μου καταλαβαίνετε. Τι είπατε? Λέω ότι δεν ευθύνομαι εγώ για το ότι σας εγκατέλειψε. Τι μου λες, ρε κουραβά? Λέω ότι δεν φταίω εγώ που σε παράτησε. Πώς να το πω? Πετράκι, θα σε τσακίσω. Όχι, εντάξει, πρέπει να γίνουμε κανονική επιχείρηση. Δηλαδή? Τι δηλαδή, ρε Χριστό? Χθες παραλίγο να στείλω στο τρελάδικο τη Μαρία. Σήμερα παραιτήθηκε η Αναστασία. Το σύριαλ Σούλας με το Θανάση και την Τάνια με τον Πέτρο το ξέρεις από κοντά. Και αυτά όλα σε 48 ώρες. 48 ώρες πριν βγάλουμε πρόγραμμα, το καταλαβαίνεις? Από σήμερα και μέχρι να βγάλουμε πρόγραμμα στον αέρα, αυτός ο σταθμός κλείνει τις πόρτες του. Ερμητικά. Δηλαδή, όποιος μπαίνει δεν ξαναβγαίνει. Πώς ακούγεται αυτό? Απέσιο. Σατανικό. Χαίρομαι ιδιαίτερα που έχω την αποδοχή σας. Μήπως θες να έρθεις να πάρεις τη Λένα το σταθμό αύριο το μεσημέρι? Πάρτε με τηλέφωνο πριν. Και... Ποιοι είστε? Ο Πέτρος. Γιατί μου τα λέτε ανάποδα? Εσύ ποια είσαι? Εγώ είμαι η Λένα. Η Λένα τι? Λιγεράκι. Λουκέ, μπορούν να μπουνε? Ναι, βέβαια. Περάστε. Ευχαριστούμε. Τρομερό παιδί. Δικιά μου για αφήσω. Μου τι βγάλεις, ρε? Μα την τζόρ, μας κορμιζάρει δύο. Πάλι πλάκα μου κάνεις. Εσύ τι λες? Χριστό, θα δουλέψουμε και λίγο. Σωστά. Καλώς το ζεύγος της Αγίας Παρασκευής. Τι έγινε, προλάβετε και κάνετε παιδί, το νοικιάσατε. Μαράκι, μαράκι, τι δικό σου είναι το παιδί? Αυτός δικό μας δεν είναι. Είναι η κόρη του Χρήστου.
Η Λένα. Η Λένα. Λενάκι μου, έλα στο θείο Μίλτο. Τι κάνεις κοπελά. Ο Χρήστος που είναι. Είναι μέσα με τον Νίκο. Α, ωραία, εμείς πάμε στο γραφείο. Γεια σου, Λένα. Γεια. Δεν βλέπεις, Μαρία, η πόρτα είναι κλειδωμένη. Ναι. Θα μου ανοίξεις να πάω να φέρω κανένα πυροσκή και να ρίξω και κανένα λότο. Βεβαίως, αλλά δεν τα έχω εγώ τα κλειδιά. Ποιος τα έχει. Η Λένα. Λένα μου, θέλεις να ανοίξω το θείο Μίλτο να βγει. Όχι. Άμα την πείσεις. Λενάκι μου. Με το σήμα τι θα κάνουμε. Γιατί την πιο απλή εκφώνηση του κόσμου θα κάνουμε. Η πρωινή ζώνη με τον Πέτρο Κουραβά και την Τάνια Χατζιαργύρου. Γιατί όχι με την Τάνια Χατζιαργύρου και τον Πέτρο Κουραβά. Γιατί έτσι. Καλά, πώς εκεί τι θα έχει το σήμα. Το κλασικό. I feel good. Άλλο θέμα. Καλεσμένους θα έχουμε τη Δευτέρα. Όχι. Δουλεύετε, δουλεύετε. Έλα. Έλα, Χριστό. Έλα λίγο να μας πεις καμιά ιδέα για το σήμα της εκπομπής μας. Καμιά ιδέα. Πρωινή δεν είναι εκπομπή. Ναι. Ένα πρωινό η Παναγιά. Έλα, πες καμιά ιδέα. Τίποτα καλύτερο, όταν. I feel good. Το είπαμε αυτό. Όχι. Ιδέα. Δεν μπορείς να φανταστείς τι ωραία πυροσκή είναι αυτά. Είναι με λουκάνικο, με πόλικη μουστάρδα. Δεν μου αρέσουν τα πυροσκή. Ούτε αυτά με το τυρί. Όχι. Ούτε με κιμά. Όχι. Αυτά με την πατάτα. Με πατάτα. Ναι, με πατάτα. Δεν έχω φάει ποτέ. Χάνεις. Πεντανόστιμα. Έτσι και μου ανοίξεις, θα σου φέρω δύο. Τρία. Όχι. Ρε Λενάκη, πες μου τι θέλεις να σου φέρω για να μου ανοίξεις την πόρτα. Ό,τι θες. Ό,τι θέλω. Ό,τι θες. Κάνεις μαγικά. Ο μεγαλύτερος μάγος του κόσμου. Κάνω τα πάντα. Το σκηνή που γίνεται φιδάκι, τη γυναίκα που γίνεται γορίλας. Καλά. Τότε θέλω να μου φέρεις τον Χρήστο στο σπίτι. Λενάκη, καρδούλα μου. Δεν ξέρω αν τα κάνω αυτά τα μαγικά. Καλά, μη μου ανοίξεις. Το ξέρω. Δεν πειράζει, πάρε τα κλειδιά και φέρω μου και εμένα ένα πυροσκή. Με πατάτα. Πατάτα. Συγγνώμη που δεν είμαι τόσο μεγάλος μάγος, ε. Δεν πειράζει. Το ραδιόφωνο που πάντα κάτι συμβαίνει. Μπράβο, ωραία φύσα, μπράβο. Κάτσε να δούμε και πώς θα πάει το άλλο. Ποιο άλλο. Σκέφτομαι να φτιάξουμε μία φυσέτα με αυτό το υλικό εδώ. Δεν πιστεύω. Πολύ ωραίες είναι. Καταπληκτικές. Πού τις βρήκες? Σε ένα φωτογραφία του Σαμπιλόκηπους. Ο Χρήστος μου είπε. Αυτός είναι ο Μίλτος, είμαι σίγουρη. Για κοίτα. Αποκλείεται να υπάρχει δεύτερο σαν κι αυτόν. Στους Σαμπιλόκηπους είπες. Εκεί πήγαιναν σχολείο όλοι. Δηλαδή, αν ψάξουμε, θα βρούμε και τους υπόλοιπους. Κάτσε κάτω. Κατάλαβες τι θα κάνεις? Ναι. Βάλ' τα ακουστικά. Μόλις δεις το κόκκινο φως, μιλάς. Ναι. Έτσι. Πρωινό jukebox καθημερινά από τις 7 μέχρι τις 10 με τον Πέτρο Κουράβα και την Τάνια Χατζαργυρού. Καλά δεν το είπα. Καλά το είπες, ναι. Κουραβάς, όχι Κουράβας. Είναι... Εντάξει, ακόμα μια φορά. Πρωινό jukebox καθημερινά από τις 7 μέχρι τις 10 με τον Πέτρο Κουράβα και την Τάνια Χατζαργυρού. Ναι. Ναι, καλά το είπα. Έλα ακόμα μια φορά. Ναι. Έλα, μα. Έλα, Τάνια μου, έλα. Ναι. Δεν θα έρθουμε το βράδυ. Ούτε αύριο. Και εγώ τι θα τα κάνω τόσα φαγητά που ετοίμασα. Αφού τρέχουμε για να βγάλουμε πρόγραμμα, βρε μαμά. Έλα Σαββατοκύριακο μπορώ να σας φροντίζω και εσείς έχετε δουλειές. Αλλά τι καταλαβαίνετε εσείς. Μόνο άμα γίνεις μάνα θα με καταλάβεις. Αλλά έτσι όπως πάτε με το γάμο, δεν θα προλάβω να το δω αυτό. Τέλος πάντων. Μ' ακούς? Ναι, μαμά. Θα πάνε χαμένα τώρα τόσα φαγητά. Θα τα πετάξω. Α, Τάνια μου. Τάνια, εγώ δεν μπορώ να πετάω φαΐ. Δεν είναι σωστό. Ναι, μαμά.
Ποιος είναι? Ω, κατάλαβα. Ναι, μαμά. Τι έγινε, είσαι καλά? Μια χαρά. Ωραία. Μαμά, κλείνω τώρα, ναι. Δεν μου λες, πώς είσαστε εκεί? Πώς είμαστε εδώ? Καμιά κοσαριά. Γεια τώρα, γεια. Γεια. Όταν παίρνει φόρα δεν σταματάει, αλλά το έχω βρει. Ναι, μαμά, και ξεμπερδεύω. Γιατί με ρώτησε πώς είμαστε εδώ? Άβυσος η ψυχή των μαμάδων. Αυτό ξαναπες το. Αναστασία. Ναι. Σκέφτομαι τη Δευτέρα που θα ξαναστείλουμε δελτίο τύπου για τις εκπομπές. Ναι. Στείλουμε και αυτές τις φωτογραφίες. Ναι, αλλά θα πρέπει να βρούμε και μία της Τάνιας. Ωραίς να καταλάβει όμως. Δύσκολο. Νικό, είναι μια άγνωστη στην πόρτα. Πρέπει να είναι η Σούλα. Τι, η Σούλα? Πού είναι η Σούλα? Στην πόρτα, παιδί μου. Το ξέρω, τι δουλειά έχει εδώ πέρα, άνοιξες? Όχι, βέβαια. Σου. Μην ανοίξεις. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Χτυπήσατε? Χτύπησα. Θα περιμένουμε λιγάκι, Δουλεύετε κι εσείς εδώ? Ναι, κατά κάποιο τρόπο. Εσείς? Φώναξε μου τον Μίλτο. Ο Μίλτος έχει πάει για πυροσκή. Αμώ, το μας κατέστρεψε η κοιλιοδουλεία του. Τι κάνουμε τώρα? Εσείς τη μητέρα της Τάνιας που μαγειρεύει εξαιρετικά. Όχι και εξαιρετικά. Αλλά, να, είμαστε κι εγώ και ο Μακαρίτης ο άντρας μου από την Κωνσταντινούπολη. Και για εμάς τους πολίτες, το φαγητό είναι πολύ σημαντική υπόθεση, κύριε... Μίλτο. Κύριε Μίλτο. Και αφού τα παιδιά δεν θα έρθουν σπίτι, είπα να μην πάνε χαμένα τόσα φαγητά. Αμαρτία είναι. Βέβαια, τι λέτε τώρα. Τι και όλα αυτά εδώ είναι φαγητά? Ναι. Γιατί δεν ανοίγουνε? Μην ανησυχείτε, αφήστε το πάνω μας. Ορίστε, επιμένει κιόλας. Άντε τώρα να την ψήσεις, ότι δεν είναι εδώ, Θανάσης. Αυτή δεν μας δίνει. Τι θα κάνουμε? Δεν ξέρω. Πάντως αν μπει εδώ μέσα θα το κάνει μπάχαλο. Σκέψου κάτι. Το βρήκα. Ναι. Την πυροσβεστική φωλιά γρήγορα. Ναι. Το τσεκούρι. Όχι, Νικό. Το τσεκούρι θα την κάνω εγώ να μην μπορεί να πάρει τα πόδια της. Φέρε το τσεκούρι. Άμα είναι να μας τρελάνει αυτή, την τρελάνω εγώ. Σου υπενθυμίσω ότι σύμφωνα με τον ποινικό κώδικα αυτό ονομάζεται απόπειρα δολοφονίας, Νικό. Δεν βραγάζω. Σύμφωνα με τον κώδικα της Πόκας, αυτό ονομάζεται μπλόφα. Φέρ' το τσεκούρι. Μαρία, ποια Σούλα? Μια κυρία είναι με το Μίλτο. Μια κυρία. Αμώ, το ρεζίλγυρα, με φέρ' το κλειδί. Παρακαλώ. Τι παρακαλάς, ρε, μία ώρα. Η κυρία είναι η μαμά της Τάνιας, έφερε φαγητό. Χαίρομαι πολύ. Χαίρομαι πολύ. Νίκος Λάγιος, νομικός. Συγγνώμη για την καθυστέρηση, αλλά δεν θα μας αγκαλώσω. Περάστε, παρακαλώ. Περάστε. Τα φαγητά. Περάστε, περάστε. Μάμα, μάμα. Ρε Μαράκη, τι κάνεις με το τσεκουράκι? Τίποτα δεν είναι. Έλα να τσιμπήσεις τίποτα. Έλα. Η κουζίνα εδώ είναι. Ναι, ναι, το βάθος. Ναι, μπορούμε να τα αφήσουμε αυτά, Ναι, ναι. Εδώ. Περάστε. Ευχαριστώ. Σας στο σπίτι σας. Να σας φτιάξω ένα καφέ. Όχι, όχι, ευχαριστώ, έχω πει. Πού είναι η Τάνια μου? Μην ανησυχείτε καθόλου. Εγκατασταθείτε εσείς εδώ και θα σας τη φέρουμε εμείς, έτσι. Ωραία. Κάνει πρόγραμμα μέσα. Σας δώσουμε λίγη μουσική. Εντάξει, μας έχετε σπάσει τη μύτη. Είστε πολύ καλά, παιδιά. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Μας χωρείτε μισό λεπτό, Ναι, ναι, εντάξει. Γεια σας. Τη δουλειά σας. Γεια σας.
Να. Τι έκανε, λέει. Πού είναι. Καλά, πάω. Η μαμά μου ήρθε εδώ με όλα τα φαγητά του Σαββατοκύριακο. Εδώ. Έχει τρελαθεί τελείως. Θα έχει φέρει και μουσακάλες. Μαμά, τι κάνεις εδώ. Εγώ τι κάνω εδώ. Εσύ δεν μου πες να έρθω. Εγώ. Ναι. Πότε. Στο τηλέφωνο, γλυκιά μου. Δεν σου είπα ότι είναι μεγάλη αμαρτία να πετάξουμε όλα αυτά τα φαγητά και ότι θα τα φέρω να τα φάτε. Και εσύ τι μου είπες. Κι εγώ τι σου είπα. Ναι, μαμά μου είπες. Δεν το θυμάσαι. Να ρίνω. Πώς, το θυμάμαι. Καθημερινά από τις 7 μέχρι τις 10. Με τον Πέτρο Κουραβά και την Τάνια Χατζαργύρου. Θα σταματήσουμε. Ναι. Να σου πω, θες να παίξουμε μουσική εμείς. Και θα ακούγεται κατευθείαν στο ραδιόφωνο. Θέλω. Τι θες να ακούσεις. Αυτό το Children. Okay. Βασίλη, κόψε το non-stop, θα παίξουμε εμείς. Children. Είναι υπέροχο, μαγειρεύεται καταπληκτικά. Ευχαριστώ, κορίτσι μου. Μόνο η κόρη μου δεν τα εκτιμά όλα αυτά. Λοιπόν, εγώ πρέπει να φύγω. Και όπως είπαμε, η Τάνια δεν πρέπει να μάθει απολύτως τίποτα. Μην ανησυχείς. Πήγαινε τώρα εσύ στη δουλειά σου και εγώ θα σου φέρω αύριο ένα σωρό φωτογραφίες να διαλέξεις. Ολόκληρα άλμπουμ έχουμε με σχολικές φωτογραφίες της Τάνιας. Βλέπεις, ο Μακαρίτης, ο άντρας μου, είχε μεγάλο χόμπι με τη φωτογραφία.
Άντε, τριγιά, τριγιά. Τριγιά μας. Τριγιά, να είστε καλά όλοι. Ωραία, μπράβο. Άλλο τίποτα, φάμε. Έρχεται τώρα το καλύτερο. Α, ναι, όχι το καλύτερο. Άλλο καλό, είστε. Σιγά, βρε, παιδιά. Σιγά, βρε, παιδιά. Βαγγέρια. Οπα, παιδιά. Τι έγινε. Το σήμα έπεσε. Έπεσε ο πομπός. Πομπός, παιδιά, πομπός. Παιδιά, ο πομπός. Ο πομπός, έπεσε το σήμα. Έπεσε το σήμα. Ο πομπός. Ο πομπός. Παθηνούλα, σαν τα χέρια, τι κάνει, Μια χαρά, εσύ. Ήρθες να πάρεις τη Λένα. Ναι. Είναι στο βάθος απέναντι στο στούντιο. Εσύ θα βγεις. Ναι, μωρέ, πάω να κάνω ένα μπάνιο και θα ξαναγυρίσω. Αύριο το πρωί βγάζουμε πρόγραμμα και πρέπει να είμαι εδώ. Άντε, καλή επιτυχία. Να είσαι καλά. Να σε βλέπουμε συχνά, Θα προσπαθήσω. Γεια. Τι μαλάκα, σε αυτό σου λιγεράκι, και τη γυναίκα που άφησε. Είσαι έτοιμη. Ναι. Μόλις δεις το κόκκινο φως, μιλάς, έτσι. Ναι. Πώς ανοίγει αυτό, Πάμε! Continental Breakfast, η πρωινή ζώνη, την Jukebox FM με την Τάνια Χατζαργυρού και τον Πέτρο Κουραβά. Έλα, ακόμη μια φορά. Μόνο φρόντισε το πρώτο που λες, Continental Breakfast, να το αραιώσει λιγάκι. Continental Breakfast. Έλα. Continental Breakfast, η πρωινή ζώνη, την Jukebox FM με την Τάνια Χατζαργυρού και τον Πέτρο Κουραβά. Καλό, να σπίγει και το ελληνικό τώρα. Έλα και το ελληνικό. Μπορώ να έχω ένα πλήρες πρωινό, παρακαλώ. Καλό. Εντάξει, τελειώσαμε. Βγες έξω. Τι γίνεται. Μαμά, θα το βάζουν καθημερινά στην εκπομπή της Τάνιας και του Πέτρου. Ναι, αγάπη μου. Λοιπόν, άντε. Κάτα πράγματα σου να φύγουμε. Όχι, δεν θέλω πάω σπίτι. Α, δεν θέλω ζαβολιές. Είπαμε. Κάποιες ώρες εδώ και μετά σπίτι. Ναι, όμως ήταν πολύ ωραία. Σπίτι! Άντε! Μπορώ να σου μιλήσω λίγο έξω. Ναι. Έλα, πες την Τάνια να σου βάλει να ακούσει τη φωνή σου. Έλα. Μπράβο. Μπράβο, Ελένα. Περίμενα. Ωραία. Κάτσα, σε βάλα να τα ακούσει. Δώσε τα πρακτικά. Άι! Για, λέγε. Δεν θέλω να χρησιμοποιήσεις τη φωνή της Λένας. Γιατί? Έπρεπε να με ρωτήσεις. Δεν έγινε επίτηδης. Θέλαμε μια παιδική φωνή και έτυχε να βρίσκεται η Ελένα εδώ. Είσαι λίγο υπερβολική. Ας είμαι. Λένα! Έρχομαι. Να πας πολύ καλά. Γεια σου, Νακό. Γεια. Γεια σου. Άντε, μάτια μου. Νομίζω ότι πλήρες πρωινό είναι καλύτερο. Ναι, και η Λένα ήταν καταπληκτική. Και εμένα αυτό μου αρέσει. Έφυγαν. Ναι. Το ξεχνάμε. Η Αθηνά δεν μας αφήνει να χρησιμοποιήσουμε τη φωνή της Λένας. Δεν μας αφήνει. Κρίμα. Και τι έκαναμε τώρα, θα το σβήσουμε. Όχι, θα το κρατήσω εγώ. Ωραία. Τι κάνουμε τώρα. Και τι κάνουμε. Θα γράψουμε ένα και με τις δικές μας τις φωνές. Περιμένω τόσο ωραίο αυτό. Σπάστηκε αυτός. Πάμε να δω τι είναι. Έλα, μη στεναχωριέσαι. Θα φτιάξετε άλλο σήμα. Αναγκαστικά. Και θα περιμένει να ακούσει τη φωνή της αύριο πρωί.
Ναι. Η Αθηνά είμαι. Χρησιμοποίησέ το. Ευχαριστώ. Περιμένει να τα ακούσει, την ξέρω. Έχεις δίκιο. Καληνύχτα. Καληνύχτα. Αθηνά. Ναι. Θα μου διαβάσει για να κοιμηθώ. Βέβαια. Μπορώ να έχω ένα πλήρες πρωινό, παρακαλώ. Είναι η πρωινή ζώνη του Jukebox FM με τον Πέτρο Κουραβά και την Τάνια Χατζιαργυρού. Από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. 7 με 10. Μπορώ να έχω ένα πλήρες πρωινό, παρακαλώ. Σήμερα στο πρώτο του μενού ένα πλήρες πρωινό με εφημερίδες στο κρεβάτι και πολλή μουσική. Και μην ξεχνάτε, κουράγιο. Κουράγιο, ρε. Αν ακούω καλά, είμαστε τώρα στον αέρα. Εσύ. Ξέρω, θα παίζουμε. Ναι, γιατί, δεν σ' αρέσει. Τότε να παίξουμε αυτά. Α. Φωνάρα, ε, και μοιάζει και στο λιγαράκι. Πολύ ωραία, μέσα. Μεγάλη έχασες. Το περιεχόμενο. Τάνια, πιάσε με λίγο τη ζάχαρη. Πάρε. Ευχαριστώ. Δεν ξέρω για εσάς, αλλά εγώ άμα δεν πιω μια γουλιά καφέ το πρωί, δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Η ώρα είναι 7 και 5 και ακούτε το πλήρες πρωινό από τον Jukebox FM. Φτιάξτε και εσείς ένα καφέ και τα λέμε σε λίγο. Σταμάτα πια να τρως κρουασάν. Και ποιος με βλέπει, ραδιόφωνο κάνουμε. Είναι λίγο φτωχικό σήμερα το πλήρες πρωινό. Κρουασάν, καφές, εφημερίδες και μουσική. Ορίστε, πήρανε κρουασάν. Κι εγώ σκοτώθηκα να μαγειρεύω τυροπιτάκια. Παρακαλώ. Λέω, πήρανε κρουασάν. Έχω σηκωθεί από τις 5.30 ώρα να μαγειρεύω και αυτοί πήρανε κρουασάν. Ποιος ξέρει από ποιο παλιό φούρνο. Ποιοι? Τα παιδιά μου. Η κόρη μου και ο μέλλον γαμπρός μου. Τώρα ξέρετε πώς είναι τα παιδιά στις μέρες μας. Ό,τι θέλουν κάνουν και δεν ακούνε κανέναν. Και εσείς πού το καταλάβατε ότι πήραν κρουασάν? Βάσε καλός, Χριστιανέ μου. Τώρα το είπανε, δεν τους άκουσες. Αυτοί εδώ στο ραδιόφωνο είναι τα παιδιά σας? Ναι. Και τους πάτε τα παλιά στο ραδιόφωνο? Τι να κάνω, μάνα τους είμαι. Δεν μπορούμε να πάμε λίγο πιο γρήγορα? Αφού είναι τόσο σοβαρό το θέμα, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Ευχαριστώ. Μέχρι σήμερα σας διαβάζαμε τους τίτλους των εφημερίδων. Επειδή όμως μας πέρασε από το μυαλό ότι λίγο σας ενδιαφέρει, αποφασίσαμε να σας ρωτήσουμε. Για τα επόμενα 60 λεπτά στα τηλέφωνα του σταθμού, πείτε μας. Θέλετε να σας διαβάζουμε τους τίτλους των εφημερίδων, να σας λέμε τι κουπόνια έχουν? Όχι τίποτα άλλο, μην διαβάζουμε κι εμείς άδικα. Ήρθα. Τι έγινε, ρε, γιατί είσαι έτσι?
Πήγα χθες το βράδυ στο μαγαζί του Νάσου εκεί να βοηθήσω και έβλεξα. Πήγες να βοηθήσεις το καμπαρέ? Ναι. Δεν σε βλέπω καλά, δεν παίρνεις και μια σπιρινούλα? Τι είδους βοήθεια πήγες να δώσεις? Έλα ρε, τι είδους βοήθεια, αφού ξέρεις πως είναι αυτά, τι ρωτά. Ξέμεινε καμιά βραζιλιάνα από πελάτη και πες να την βολέψεις εσύ. Ρε εσύ, για δουλειά μιλάγαμε ρε, συνέχεια. Και τις συναυλίες που θα κάνουμε στο καμπαρέ του Νάσου και θα τις παίζουμε εδώ μετά σαν εκπομπές. Τώρα που πες εκπομπές, εσύ πότε με το καλό λες να αρχίσεις? Απόψε αρχίζω, τώρα περιμένω την επιμελήτρια. Τι διά, την επιμελήτρια? Την Τάλια ρε. Μου κάνει ιδιαίτερα. Τώρα μου πεις από αυτά που λέω, δεν καταλαβαίνω τίποτα. Αλλά να έχω αυτό το τετράδιο εκεί και τα σημειώνω. Τετράδιο μίλη του καραβοκύρη, αλφα τάξη. Το έχεις πάρει σοβαρά, ε. Βαθμό δεν βλέπω να σου βάλε. Κόφ την πλάκα, ρε. Κόφ την πλάκα. Εγώ μόλις πάρω μικρόφωνο θα τα πετάξω όλα αυτά. Απλώς για να μην τη χαλάσω το χατήρι. Εγώ, αγόρι μου, δεν είμαι ούτε ραδιοφωνατής ούτε τίποτα. Εγώ είμαι Μίλτος και στη ζωή και στο ραδιόφωνο. Και τι σκέφτεσαι να κάνεις? Κάτσε απόψε στο ραδιόφωνο στις 2 μετά τα μεσάνυχτα και θα ακούσεις. Μη γελάρε, μη γελάρε. Άμα δεν σ' αρέσει να με απολύσεις. Μαρία. Ναι. Μπορείς να μου κάνεις μια χάρη? Βεβαίως, ό,τι θέλετε. Μπορείς να πας τα παιδιά εσύ μέσα το πρωινό? Φυσικά μπορώ. Έχετε τίποτα? Όχι τίποτα. Δεν σε πειράζει να μου κάνεις αυτή τη χάρη? Γιατί να με πειράξεις? Ωραία. Τα παλιόπαιδα. Έχουμε λοιπόν τα αποτελέσματα στην κόντρα μεταξύ κουφονιών και ενημέρωσης. Ω, με μεγάλη διαφορά έχετε ψηφίσει. Κουπόνια. Κουπόνια. Μήπως ενοχλώ? Όχι, όχι, ελάτε. Τι κάνετε? Καλά, ευχαριστώ. Σου φέρα τις φωτογραφίες. Πολύ ωραίες. Ναι, στο είπα και την άλλη φορά. Ο Μακαρίτσο άντρας μου είχε μεγάλο χόμπι με τη φωτογραφία και όλο την Τάνια μας τράβαγε. Αλλά έτσι είναι. Κάνεις παιδιά και μετά αυτά σε πληγώνουν. Γιατί το λέτε αυτό? Η Τάνια είναι καταπληκτικό κορίτσι. Δεν λέω. Καλή είναι, αλλά άμα κάνεις και εσύ παιδιά θα καταλάβεις. Τέλος πάντων. Σου κάνουν οι φωτογραφίες για τη δουλειά που θέλεις? Ναι, 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 ό,τι πρέπει είναι. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Πολύ ωραίες. Μπράβο. Έγινε. Γεια σου, Μαράκι. Σου πήρα το γραφείο, φεύγω. Δεν πειράζει, κάτσε. Τι διαβάζεις? Τίποτα, κάτι έχω γράψει εδώ. Με έχει βάλει Τάνια για την εκπομπή μου. Απόψε ξεκινάς? Απόψε. Άντε, καλή επιτυχία. Ευχαριστώ. Δεν μου λέρε, Μαράκι. Ποιο σου φαίνεται καλύτερο, το βραδινή θύελα ή το ελεύθερος? Το βραδινή θύελα μου φαίνεται, ξέρω εγώ, λίγο βαρύδουπο. Τώρα το ελεύθερος μου θυμίζει λίγο πανταζή. Κάτι άλλο δεν έχεις? Πώς έχει. Νάντια, Φλογερός, Ασπρομούρης και Εξομολόγηση. Αυτά είναι όλα? Ναι, ναι, αυτά. Να σου πω, ρε παιδί μου. Μόνο το Εξομολόγηση μου φαίνεται τη στέκει. Εξομολόγηση, ε. Βέβαια. Σε σχέση με τα άλλα που μου λες, Ασπρομούρης. Για να δούμε, ρε Μαράκη, κάτι θα ξέρεις εσύ. Έλα ρε, ο Μίλτος είμαι, ναι. Βάλε μου 30 στην εξομολόγηση, στην Πέμπτη, ναι. Ναι, Γκανιάν. Καλά ρε, θα έρθω το μεσημέρι να στα δώσω. Καλά ρε, κουφώσε, στην εξομολόγηση. Σκάσε είπα, σκάσε, ξέρω τι παίζω, άντε, γεια, γεια. Δεν μου λες, Μίλτο. Για την εκπομπή σου δεν μιλάμε τόση ώρα, για τον τίτλο. Ποια εκπομπή ρε, Μαράκη, εδώ μιλάμε για υποδρομία. 30 χιλιάρικα στην εξομολόγηση είναι χοντρά λεφτά. Βέβαια, όλοι το έχουν για γαϊδούρι. Αλλά έτσι και μας κάτσει, θα μας φέρει πάνω από 300 χιλιάρικα. Έλα, κάτσε στο γραφείο σου. Και έτσι και μας τα φέρει, θα σε πάω και στα μπουζούγια. Ρε, τι έχω πάθει με τον άνθρωπο. Α, Μαρακή, σε τρόμαξα. Λοιπόν, να σου διαβάσω για την 8η και μου λες εσύ ένα και εγώ το παίζω και πλασέ. Και την 8η.
Λοιπόν, κατακτητής, Παυσίλιππος, Τόλης, Ηρώδης, Mighty Mouse, Ανδριωμένος. Και εδώ κάπου τελειώνει ένα ακόμα πλήρες πρωινό. Jukebox FM, η ώρα είναι 10 παρά 3 πρώτα λεπτά. Και στο μικρόφωνο από τις 10 μέχρι τη 1 θα είναι ο Χρήστος Λιγαράκης και το Ηλεκτρόπολο. Βάλε και αυτές τις 3 και τελειώσουμε. Εντάξει. Α, και αυτή. Και μην ξεχνάτε, κουράγιο. Πάνω τους. Το πλήρες πρωινό έχει αφήσει εδώ στο στούντιο κάποια από τα εδέσματά του, τα οποία με την άδειά σας θα τσιμπολογήσω κι εγώ. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είμαι ο Χρήστος Λιγιαράκης και θα είμαι κοντά σας ως τη μία το μεσημέρι με το ηλεκτρόφωνο από τη συχνότητα του Jukebox FM. Μαρία. Μαρία. Λοιπόν, έχω εδώ κάτι δελτία τύπου για να φύγουμε κούρια. Είναι πολλά. Καμία 20 κομμάτια. Καλά, θα πάρω τηλέφωνο. Εγώ να έρθω να τα πάρω. Εντάξει, μερσί ποκού. Να είσαι καλά. Και μετά τους Presidents of the United States, τι θα λέγατε για μια βόλτα στον Αμερικάνικο Νότο. Γιατί το ηλεκτρόφωνο δεν γνωρίζει αποστάσεις, σύνορα και πάροδο του χρόνου. Περνάει από το σήμερα στο χθες και από εκεί στο αύριο μόνο με το πάτημα ενός κουμπιού. Και λέω, αγαπητοί φίλοι, καλησπέρα. Πιο τρυφερά. Όπως ο Φέρτης. Εντάξει, μη στεναχωριέσαι, θα τα καταφέρω. Μαμά, ακόμα εδώ είσαι. Ναι. Τι κάνετε, μητέρα, ολόκληρο του σταθμού μας. Τι να σου πω, Μίλτο μου. Δεν είναι ωραίο να φτάνει κανείς σε αυτή την ηλικία και να τον κοροϊδεύω. Μαμά, τι πράγματα είναι αυτά που λες στο Μίλτο. Τι είπα εγώ στο Μίλτο. Όχι, όχι, έχετε δίκιο. Στο κάτω-κάτω από πού και που εγώ βρήκα το θάρρος να σας λέω μητέρα του σταθμού, ήθελα να πω. Α, τι είναι αυτά που λες. Λοιπόν, εσείς η νέα γενιά δεν καταλαβαίνετε τίποτα. Έλα εδώ. Έλα εδώ, αγόρι μου. Έλα εδώ, καμάρι μου. Να σου δώσω εγώ ένα τυροπιτάκι. Ευχαριστώ. Νόμιζες ότι σε μαλώνω επειδή με είπες μητέρα. Αχ, αχ, βρε Μίλτο, με παρεξήγησες. Θες να με λες μητέρα. Μητέρα να με λες. Δεν έχω τίποτε μαζί σου. Άλλοι είναι που με κοροϊδεύουν εδώ μέσα. Μα τι είναι αυτά που λες, ποιος σε κοροϊδεύει? Ξέρεις πολύ καλά ποιος με κοροϊδεύει. Και δεν είναι καθόλου σωστό αυτό που μου κάνατε σήμερα. Τι κάναμε? Γιατί δεν περάσατε, βρε κορίτσι μου, να πάρετε το πρωινό από το σπίτι? 5:30 ώρα σηκώθηκα για να σας μαγειρέψω. Πάει 6:30, πάει 7 παρατέταρτο, περιμένω να χτυπήσει το κουδούνι. Κατεβαίνω κάτω, άφαντη. Αυτό είναι που σε πείραξε? Όχι αυτό. Πολύ ωραίο το τυροπιτάκι σου, μητέρα. Ευχαριστώ, αγόρι μου. Ευχαριστώ, Μίλτο μου. Να βρε, να βρε, παιδί. Να βρε, παιδί. Όχι σαν εσένα που με κοροϊδεύεις. Ούτε κουβέντα. Δεν με πείραξε που δεν ήρθατε να πάρετε το πρωινό που σκοτώθηκα. Σκοτώθηκα, βρε κοριτσάκι μου, για να το μαγειρέψω. Το έβαλε σε ένα ταξί και ήρθα. Ε, τότε τι σε πείραξε, θα μας πεις? Δεν ξέρεις τι με πείραξε. Ειλικρινά, όχι. Να ανέβετε έναν όροφο, δεν προφταίνατε. Να αγοράσετε όμως κρουασάν, προφταίνατε. Καλά, τώρα πήραμε 2 κρουασάν και θα το κάνεις θέμα. Ε, ναι, βρε μητέρα, τώρα δεν έχει σπουδαίο πράγμα 2 κρουασάν. Ναι, αλλά ούτε αυτό είναι που πραγματικά με πειράζει. Ε, τι στο διάολο σε πειράζει? Δεν μιλάνε έτσι, μητέρα. Μητέρα, έλα πες εμένα το γιος, τι σε πείραξε? Με κοροϊδεψε από το ραδιόφωνο, γιατί μαζεύω τα κουπόνια από τις εφημερίδες. Τι έκανε, λέει? Νομίζω ότι είμαι χαζή. Για ποιον το είπατε αυτό το? Δεν διαβάζουν οι άνθρωποι τις εφημερίδες, αλλά τις αγοράζουν μόνο για τα κουπόνια. Για μένα δεν το είπατε στην εκπομπή σας. Επειδή δηλαδή μου δίνεις τα κουπόνια, πρέπει μετά να με κοροϊδεύεις από το ραδιόφωνο. Εγώ? Ναι, εσύ. Κι εγώ για ποιον τα μαζεύω τα CD που δίνουν δώρο? Για σένα δεν τα μαζεύω.
Και όταν έρχεσαι στο σπίτι, δεν σου λέω. Πάρε τα Άνια μου τα CD που θα χρειάζεσαι στη δουλειά σου. Πρέπει εσύ να με κοροϊδεύεις. Όχι ρε μαμά, το παρεξήγησες. Δεν το είπαμε για σένα. Αλήθεια σου λέω. Πίστεψέ με. Να την πιστέψω, Μίλτο. Τι να σου πω ρε μητέρα. Εγώ λέω να την πιστέψεις. Πάντως, εγώ θα τα πετάξω όλα αυτά από το σπίτι. Ή μήπως τα χρειάζεσαι. Τώρα τι να σου πω. Να παίξω την εκπομπή μου Καζαντζίδη. Δεν κολλάει. Μητέρα, έχεις Καζαντζίδη. Και Καζαντζίδη και Μαρινέλα και... και Μητροπάνο έχω. Και είναι πολλά αυτά τα λαϊκά που έχεις μαζέψει. Ού, κούτες ολόκληρες. Τι και θες να τα πετάξεις. Τι να κάνω αφού δεν τα θέλει το παιδί μου. Δηλαδή εγώ παιδί σου δεν είμαι. Ναι. Τότε μη στεναχωριέσαι. Ό,τι CD έχεις μαζέψει θα τα πάρω εγώ το παιδί σου. Καθώς και ένα τυροπιτάκι. Γιατί ο James Bond έχει τον κωδικό 007 και όχι κάποιο άλλο νούμερο. Το 007, ο συγγραφέας και δημιουργός του James Bond, Ian Fleming, το εμπνεύστηκε από τον αριθμό της γραμμής του λεωφορείου που χρησιμοποιούσε ο ίδιος για να πηγαίνει στην αγαπημένη του pub, ένα κτίριο του 17ου αιώνα που ονομαζόταν Duck Inn. Γι' αυτό λοιπόν μη σνομπάρετε τα λεωφορεία, τα τρόλεϊ και προπαντός το μετρό. Όταν σκορπίσαμε νόμιζα πως θα τα διαλέγω, πως κάποιος θα μας έφερνε και πάλι μαζί. Θυμό και λύπη πήρα από το